Κυρίες και κύριοι, 10 χρόνια τώρα, με την πολιτική σας, που πρόσωπα και κόμματα μπορεί να αλλάζει, όχι όμως και ρότα, στη λαϊκή οικογένεια φορτώνετε όλοι σας για να κουβαλά αυτή όλα τα βάρη της οικονομικής κρίσης. 10 χρόνια δεν σταματήσατε ούτε μέρα να στέλνετε σε κάθε λαϊκή οικογένεια το λογαριασμό από τα σπασμένα ενός βάρβαρου συστήματος, καπιταλισμό το λένε, που δεν υπόσχεται πια τίποτε άλλο παρά φτώχεια, ανεργία και ανασφάλεια. Εκατοντάδες νόμοι από τα 3 μνημόνια που ψηφίσατε με όλους τους μεταξύ σας συνδυασμούς έχουν οδηγήσει τα χιλιάδες εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά σε απόγνωση. Και όλοι αυτοί οι εκατοντάδες νόμοι σηματοδότες της αντιλαϊκής πραγματικότητας λειτουργούν και εφαρμόζονται κανονικά, αφού οι μνημονιακές προθεσμίες αφορούσαν, το ξέρατε καλά, την ψήφισή τους και όχι τη διάρκεια τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών των νόμων ήταν η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή η βίαιη μείωση του μεροκάματου και του μισθού των εργαζόμενων και του κατώτατου και του μέσου, που συμπαρέσυρε προς τα κάτω και τα επιδόματα ανεργίας. Η μεγάλη σφαγή των συντάξεων και μια απροκάλυπτη φορολογία με άμεσους και έμεσους φόρους που δεν έχει προηγούμενο για τα λαϊκά στρώματα. Αστικές εφημερίδες, επιτελεία δικά σας υπολογίζουν ότι σε όλη αυτή τη δεκάχρονη περίοδο της κρίσης, μέχρι τον Ιούλιο του 19 που έγινε ξανά η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ο μέσος μισθωτός, η μέση λαϊκή οικογένεια έχασαν εξαιτίας της μείωσης των μισθών και της φοροεπιδρομής που υπέστησαν το 50%, τη μισή δηλαδή αγοραστική δύναμη που είχαν οι αποδοχές τους το 2009. Σήμερα 600.000 είναι οι μισθωτοί. Άνθρωποι είναι αυτοί, δεν είναι νούμερα. 600.000 άνθρωποι με μερική απασχόληση που έχουν μισθό μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Ένα στους 5 με μισθό κάτω από 500 ευρώ, μεικτά όλα αυτά, κι άλλοι τόσοι το μήνα, το πολύ 700 ευρώ, δηλαδή κοντά η μισή εκεί γύρω από το βασικό μισθό και παρακάτω. Όλοι θυμόμαστε άλλωστε τους μισθούς να πετσοκόβονται 25 και 30% με ένα άρθρο και μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 2012 και από τότε να βρίσκονται εκεί στον πάτο, αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια εκεί τους άφησε στην ουσία. Όλοι θυμόμαστε να κόβονται τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και η 13η, 14η σύνταξη των απόμαχων της δουλειάς. Λες και δεν τις είχαν δουλέψει αυτές, λες και δεν τις είχαν χρυσοπληρώσει φτύνοντας αίμα ολόκληρα χρόνια. Όλοι θυμόμαστε τα ατέλειωτα χαράτσια με τα τόσα ονόματα, ένφια, τέλη επιτιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και άλλα πολλά, καθώς και την κατάργηση επί της ουσίας του αφορολόγητου κάθε εισοδήματος, όσο μικρού κι αν είναι. Και ενώ η εργατική λαϊκή οικογένεια εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να πληρώνει ακριβά τα σπασμένα της προηγούμενης κρίσης, με πρόσχημα και εργαλείο την πανδημία του κορονοϊού, πάτε να τις φορτώσετε στην πλάτη και τα βάρη της καινούριας κρίσης, που ξέσπασε προτού καλά-καλά κοπάσει η προηγούμενη. Με το καλημέρα της πανδημίας και σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέη, μα για το χατήρι των κεφαλαιοκρατών, βγάζετε αβέρτα πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και αμέτρητες υπουργικές αποφάσεις που όλες οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Νέες μειώσεις μισθών, νέα σφαγή εργασιακών δικαιωμάτων, απογείωση της ευελιξίας που κάνει τη ζωή των εργατών λάστιχο και δεν τους αφήνει να ξεκουραστούν ούτε και μια Κυριακή για να δουν και να χαρούν τα παιδιά τους. Και όσο έκτακτα δεν αποδείχτηκαν τελικά μα τακτικότατα τα μνημονιακά μέτρα, έτσι και αυτά τα μέτρα που παίρνετε τώρα τα φέρνετε για να μείνουν. Κι έτσι από το Μάρτι και δόθε απογειώθηκε η απλήρωτη δουλειά. Έγιναν κανονικότητα οι απλήρωτες υπερορίες και με τη βούλα των νόμων σας φέργεψε η μισή δουλειά με το μισό μισθό, με την εκπεριτροπής εργασία που νομοθετήσατε. Απαλλάξατε τους μεγαλοεργοδότες ακόμα και από τα 543 ευρώ το μήνα που τα δίνει το κράτος για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε αναστολή εργασίας. Τους άνοιξε μάλιστα τόσο πολύ η όρεξη που ονειρεύονται οι μεγαλοεργοδότες
και ακόμα μεγαλύτερη μείωση στο λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος, με τις ασφαλιστικές εισφορές να τις τσεπώνουν και αυτές. Λες και δεν είναι αυτές οι εισφορές βγαλμένες από τη δουλειά, τον ιδρώτα και μερικές φορές ακόμα και από το αίμα των εργαζομένων. Ακόμα και το δώρο των Χριστουγέννων που τέτοιες μέρες δίνει μια ανάσα στα λαϊκά σπίτια το πετσοκόβεται και αποφασίζεται αλήθεια με ποιο δικαίωμα να υπολογιστεί όχι στο κανονικό, μα στο 534 ευρώ. Αλήθεια όμως, κύριοι της κυβέρνησης και λυποί θειασότες της καπιταλιστικής βαραβαρότητας, τι σημαίνουν όλα αυτά για τις λαϊκές οικογένειες? Πώς ζουν αλήθεια οι 900.000 άνεργοι που δεν παίρνουν ούτε σέντς επιδόματος ενεργείας? Δεν υπάρχει, ξέρετε, πια λαϊκό σπίτι χωρίς έναν άνεργο τουλάχιστον. Τι να προφτάσουν οι εργατικές οικογένειες με 500 και 800 ευρώ το μήνα? Πώς να ζήσουν οι χιλιάδες οικογένειες που είναι μικρομαγαζάτορες με κλειστά μαγαζιά και ανύπαρκτους τζίρους εδώ και μήνες? Μπορούν να ζήσουν με 500 ευρώ κάθε 2 και 3 μήνες και ενώ τα χρέη τους αυγαταίνουν από τους φόρους που δεν λέτε ούτε τώρα να καταργήσετε? Βλέπετε, άμα έχεις αεροπορική εταιρεία, παίρνεις ζεστό παραδάκι μέχρι και 120 εκατομμύρια ευρώ. Άμα έχεις όμως ένα μικρό μαγαζί, τότε μια επιστρεπτέα προκαταβολή που και αυτή θα τη χρωστάς και πολύ σου είναι. Πώς να βρουν άκρη χιλιάδες φτωχά αγροτικά νοικοκυριά που δεν φτάνει που παλεύουν με τα στοιχιά της φύσης, έχουν απέναντί τους και τα αρπακτικά των τραπεζών, των μεγαλεμπόρων και μια αγροτική πολιτική που τους διώχνει από τα χωράφια τους για να τα πάρουν οι λίγοι? Άμα ήταν όμως εφοπλιστές, θα είχαν πετρέλαιο αφορολόγητο. Είναι όμως φτωχομεσαίοι αγρότες και για αυτούς δεν υπάρχει όχι πετρέλαιο, μα ούτε λίγο εισόδημα αφορολόγητο. Και τι γίνεται άραγε με τις οικογένειες που πλημμύρισαν εκεί στην Καρδίτσα, την Εύβοια, την Κρήτη? Τι γίνεται με τους σεισμοπαθείς της Σάμου? Πού να χωρέσει η αγωνία των εργατικών οικογενειών της Λάρκο που δεν το βάζουν κάτω και μπράβο τους? Και αν χρειαστεί όλοι αυτοί να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό πληρώνοντάς το από την τσέπη τους και δώσουν τα μισά γι' αυτό, πώς θα περάσουν τις υπόλοιπες μέρες? Και μην μου πείτε να πάνε στα νοσοκομεία για το τεστ. Πήγατε να δείτε πόσες ώρες περιμένουν στις ουρές της ταλαιπωρίας των νοσοκομείων χιλιάδες άνθρωποι? Γιατί όχι μόνο δεν φροντίσατε όλοι σας για αυτά να έχουν προσωπικό και υλικά, αλλά και γιατί ούτε κανένα σχέδιο της προκοπής δεν αστήκατε να βγάλετε για να γίνετε μια σωστή επιδημιολογική επιτήρηση με δωρεάν μαζικά τεστ και την ανάλογη ιχνηλάτιση. Προχτές ακόμα, προχτές απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ να πάρουν όλοι οι άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι ένα 600 για τις γιορτές. Μισό λεπτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Και αλήθεια, όλες αυτές οι λαϊκές οικογένειες τι κάνουν τώρα με την τηλεκπαίδευση των παιδιών τους? Ρωτήσατε ποτέ να μάθετε αν έχουν έναν υπολογιστή, αν έχουν σύνδεση στο ίντερνετ ή μήπως όπως το Ρέθυμνο ξέρω σταλιάζουν με τις ώρες έξω στα σκαλιά για να πιάνουν σήμα από το σπίτι του γείτονα ή και παρακαλάνε όπως στη Ροδόπη να περιμένει λίγο η ΔΕΗ να μην τους κόψει το ρεύμα προτού τελειώσει εκείνη τη μέρα η τηλεκπαίδευση? Την κραυγή αγωνίας της Ελάν Πασέ για τα παιδιά των οικογενειών Ρωμά την ακούσατε? Τι λέτε σε όλους αυτούς? Να κάνουν υπομονή γιατί η κυβέρνησή σας μοχθεί για την ανάπτυξη? Τα χαέρια της ανάπτυξής σας τα είδαν όμως για τα καλά. Το δικό του συλλογικό αγώνα να εμπιστευτούν, αν θέλουν να αποφύγουν να γίνουν ξανά τα υποζύγια και αυτής της κρίσης, βάζοντας πλώρη για το δικό τους βασίλειο της δουλειάς και της φιλιάς που έλεγε και ο Μπαρμπακώστας ο Βάρναλης. Ευχαριστώ.